Λοιπόν, του τα είπαμε. Προσέξτε, παιδιά. Του τα είπαμε, λέω σε φίλου τηλεθεατέ, του τα είπαμε αυτά. Παιδιά, δεν αλλάζει. Είναι πολιτική. Βλέπει τώρα νέα παιδιά και θέλει μπίμπα. Δεν θέλω να πάμε σε αυτή τη ζήτηση. Πάμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Ναι. Τζάκι εναντίον πετρελαίου, κύριε Λίριτζη. Σημειώσατε ένα. Τζάκι, θα πω εγώ από τώρα. Για πολλού λόγου. Θα δείτε κοντά μα τον κύριο Θεοδόση Φράγκο, διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Φράγκου για ενεργειακά τζάκια. Καλημερίζουμε και. Είναι ο άνθρωπο που μα κάνει και την προσφορά μα, να το πούμε. Το τζάκι που προσφέρει και το έχουμε δείξει στην εκπομπή. Και θα γίνει σήμερα η κλήρωση. Εντάξει, θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον κύριο Κυρτζή, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Υγρών Καυσίμων. Mm-hmm. Καλημερίζουμε λοιπόν, Σταύρο μου, και εσένα και τον κύριο Κυρτζή. Καλημερίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και από την άλλη πλευρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Παραγγέλνει ο κόσμος πετρέλαιο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση από πέρσι, όχι σημαντική βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά εν τω μεταξύ, περιπτώσει, επειδή βαρέθηκε ο κόσμος να κουβαλάει ξύλα και να μακρύνουν τα χέρια του κατά 10 πόντους, έχει αλλάξει μια μορφή, έχει μια προσέγγιση διαφορετική ως προς τη θέρμανση. Δηλαδή, έχει αυξηθεί το επίδομα, η επιστροφή του 35 λεπτά. Σε 35 λεπτά είναι πια φτηνό το πετρέλαιο. Βολεύει, λέτε, πια τον κόσμο. Κάτω από 90 λεπτά. Τον έχει εξυπηρετήσει τον κόσμο αυτή η ρύθμιση που έκανε. Αυτή η ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση με το επίδομα, πιστεύετε ότι έχει εξυπηρετήσει τον κόσμο, είναι καλύτερα από πέρσι? Ναι, είναι καλύτερα από πέρσι γιατί έχει αυξήσει και τα ισοδυναμικά κριτήρια. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι η πρότασή μας ότι έπρεπε να είναι το ειδικό φόρο κατανάλωση φτηνότερο και απευθείας για να μπορεί ο κόσμος να πάρει καύσιμο. Και να σας πω ότι τα λεφτά που ψάχνουμε φέτος να συμπληρώσουμε τον δημόσιο κορβανά τα έχει πάρει το κράτος από τους πολίτες αγόγγιστα. Γιατί ο καταναλωτής ήθελε να πάρει πετρέλαιο. Έχετε παίρνει κανένα τηλέφωνο κανένας άνθρωπος να πει φέρε μου πετρέλαιο? Ναι, υπάρχουν παραγγελίες αρκετά μεγαλύτερες από πέρυσι, περισσότερες. Και νομίζω ότι η χρονιά θα πάει όχι τόσο χάλια όσο πήγε πέρσι. Να σας πω ότι μία αύξηση με πέρσι της τάξης του 50% θα μειώσει την πτώση κατά 50% πόσο από πουλάτε την σήμερα, χρονιά την καλή που λέγαμε όταν η προηγούμενη. Κύριε Κιουρτζή, πόσο πουλάτε σήμερα? Είναι περίπου στο 1,24 η τιμή, μια μέση τιμή σας λέω για τα 1000 λίτρα, μπορεί να είναι και λίγο φθηνότερο και λίγο ακριβότερο, αλλά η τιμή κυμαίνεται εκεί, στο 1,24. Με 35 λεπτά επιστροφή, πάμε στα 89 λεπτά να πάρει το, να στοιχίσει τελικά στο καταναλωτή το πετρέλαιο θέρμασης. Αυτό που πρέπει να προσέξει η πολιτεία είναι ότι πρέπει να επιστρέψει γρήγορα τα χρήματα στον τελικό καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ξανααγοράσει πετρέλαιο. Εσείς στο σπίτι τι θέρμανση έχετε, κύριε Κιουρτζή? Ένα τζάκι έχετε σπίτι? Πετρέλαιο. Και δεν θα το αλλάξω. Έχω πετρέλαιο και δεν θα το αλλάξω ποτέ. Θα είμαι ο τελευταίος. Αφενός με γιατί φοβάμαι το φυσικό αέριο. Γιατί εσείς έχετε την αντλία δική σας γι' αυτό. Τελειώνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Ορίστε. Λέω, έχετε την αντλία δική σας. Το πληρώνουμε πανάκριβα και εμείς το πετρέλαιο. Το ξέρω, αστείευα. Το πληρώνουμε πανάκριβα και δεν δικαιούμαστε και επιστροφή. Αστείευαμε και είναι και αυτό βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν δικαιούστε κιόλα. Για να έρθουμε εδώ στο τζάκι τώρα να δούμε αυτή τη λύση που προτιμά πολλοί κόσμος, πρέπει να πούμε. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Φράγκο αν η ιστορία του τζακόμετρου αναθεμάτως δηλαδή. Ναι, η βλακία είναι αίτητη όπως λέμε. Φρέναρε την κατάσταση τζάκι. Λοιπόν, ναι, όντως έκανε κάποια ζημιά. Βέβαια, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι το τζακόμετρο είναι ένα μέτρο το οποίο δεν ισχύει στα ενεργειακά τζάκια. Ζωστό. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Όταν λέμε ενεργειακό τζάκι, σημαίνει. Ούτε το ίδιο το τζακόμετρο ισχύει. Γενικώς. Απλώς μια ανοησία ήταν που βγήκε ως συζήτηση και πέρασε στην κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εφαρμόσιμο ένα τέτοιο μέτρο. Σύσταση θα γίνεται. Ακριβώς. Μια σύσταση του Υπουργείου σου λέει έχουμε τώρα μικροσωματίδια 1%. Σύσταση και συμμορία αυτό. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τελικά. Οκ, σαν μέτρο μπορεί να έχει κάποια εφαρμογή σωστή για τα ανοιχτού τύπου τζάκια τα οποία δεν καίνε σωστά, παράγουν ρήπους, δεν είναι οικονομικά. Παράγουν ρήπους και μέσα στο σπίτι. Και μέσα στο σπίτι, καπνίσματα, δεν έχουν ασφάλεια, πολλά μειονεκτήματα. Αλλά τα ενεργειακά τζάκια αυτό είναι. Το ενεργειακό τζάκι επιδοτείται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα από την Τράπεζα Πειραιώς που τα χρηματοδοτεί. Α, για τα ενεργειακά τζάκια. Για τα ενεργειακά τζάκια, δηλαδή μπορείς πλέον να αγοράσεις με. Μήπως σου υποθηκεύει το υπόλοιπο σπίτι? Όχι, όχι. Σου χρηματοδοτεί. Πάρ' το τζάκι, σου υποθηκεύω εγώ το υπόλοιπο. Όχι, όχι. Πάρ' το τζάκι εσύ. Λέω. Σου χρηματοδοτεί 120, μέχρι και 120 δόσεις, δηλαδή μέχρι και 10 χρόνια. Ακριβώς με 50 ευρώ. Βέβαια δεν γίνεται σε όλες τις εταιρείες. Σε επιστοποιημένες. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Φράγκο, θα μας πείτε για τα πλεονεκτήματα του ενεργειακού τζακιού. Όσοι το έχουν βάλει το καταλαβαίνουν, αλλά θέλω να μας πείτε πού κυμαίνονται οι τιμές περίπου. Ναι, από έως, ας ναι, πούμε. Οι τιμές, μια ολοκληρωμένη λύση θα πω. Δεν είναι οι φήμες που λένε ότι τα ένα ενεργειακό τζάκι πόπο είναι ακριβό. Λένε ότι είναι ακριβό, ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Τα ενεργειακά τζάκια, μια μετατροπή από το παλιό σου τζάκι να το κάνεις ενεργειακό, δεν κοστίζει με τίποτα πάνω από 2.000 ευρώ. Όλα.
εργατικά, τοποθετήσεις, όλα. Και όλα, οι λιψοσανίδες, τα πάντα, όλα μέσα. Το κλείσει. Εσείς αναλαμβάνετε όλο το πακέτο. Τα πάντα. Επομένως, ναι, αλλά λέει δηλαδή, άλλος... χαλάς το παλιό, βάζεις το καινούριο. Το σε μία μέρα. 24 ώρες. Με το κλειδί στο χέρι, λοιπόν, μιλάτε. Το βάλες, τελείωσε. Γύρω στις 2000. Γύρω στις 2000. Γιατί διάσταση μιλάτε. Μισό, παιδιά, μισό. Θα δώσω εγώ 2.000 για να ζεστάνω το χώρο που βρίσκεται το τζάκι. Αυτό θα πει τώρα. Γι' αυτό ρωτάω. Όταν πληρώνεις 2.000 ευρώ σημαίνει ότι ζεσταίνουμε έναν χώρο ενιαίο, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και 60 τετραγωνικά και τα δωμάτια που είναι γύρω από αυτό να έχουν μια ικανοποιητική θερμοκρασία γύρω στους 21 με 22 βαθμούς. Εκεί πάτε τη θέρμανση με ειδικές σωλήνες, πώς το πάτε. Επειδή ο αέρας μεταφέρεται στο χώρο. Κινείται μέσα στο χώρο, λέτε. Ναι, βλέπουμε και ένα σχεδιάγραμμα εδώ. Αυτό, ναι, αυτό. Αυτή είναι μεσολινώσεις. Ή και μεσολινώσεις μπορεί να γίνει. Αυτό βέβαια μεσολινώσεις, αν είναι μεγαλύτερο το σπίτι, πάει πιο ακριβά. Θα μπορεί να πάει γύρω στα 3.000. Θα έχει ένα άλλο κόστος. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για. Και αυτό είναι αυτό το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε είναι το τζάκι καλοριφέρ. Για να το ξαναδούμε, παιδιά, αυτό. Ναι. Αυτό είναι από την αρχή της κατασκευής όμως. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, εδώ, να δούμε λίγο το προηγούμενο σχέδιο. Εδώ στην ουσία βάζουμε ένα τζάκι στο σπίτι μας, το συνδέουμε με την ήδη υπάρχουσα θέρμανση και ζεσταίνουμε τα σώματα του σπιτιού μας. Καταργούμε. Το βάζουμε πού, στο υπόγειο, εκεί που είναι ο καυστήρας. Όχι. Το βάζουμε κανονικά στο σπίτι μας, μέσα σε ένα τζάκι ακριβώς. Και ζεσταίνουμε τα σώματα του σπιτιού μας, αλλά καίγοντας ξύλο. Άρα κάνει κεντρική θέρμανση. Ακριβώς. Δηλαδή το συνδέεται με τις σωληνώσεις στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Που υπάρχουν από το καλοριφέρ και δίνουν και ζεστό νερό και θέρμανση. Ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση. Και βέβαια έχουμε ένα καύσιμο το οποίο κάνει 160 ευρώ μέσος όρος του τόνου σε σχέση με το πετρέλαιο. Πόσο καίει. Μην καίει άτομα την ημέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Στο ενεργειακό τζάκι, εγώ έχω φέρει και κάποιο σχεδιάγραμμα εδώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Δείξτε το έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς και με τους καπνούς. Εδώ είναι οι καπνοί και που παράγονται και εδώ ακριβώς γίνεται η τριτογενή καύση. Αναφλέγουμε δηλαδή τους καπνούς των ξύλων. Αυτό σημαίνει οικονομία. Σημαίνει δηλαδή ένα πραγματικά πιστοποιημένο ενεργειακό τζάκι είναι οικονομικό. Γιατί? Και περίπου 2 κιλά ξύλα την ώρα, τίποτα δηλαδή. Σε σχέση, μιλάμε για. Τίποτα. Μηδαμινό καύσιμο. Εντάξει, δεν το καίει και 24 ώρες. Όχι, και 24 ώρες να το καίει είναι πολύ πιο οικονομικό από οποιοδήποτε άλλο είδος θέρμανσης. 24 ώρες, 50 κιλά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 80% σε ένα ενεργειακό τζάκι πιστοποιημένο. 80% απόδοση, 20 απώλεια. Ναι, ακριβώς. 80% οικονομία. Ενώ το ανοιχτό είναι το ανάποδο. Ακριβώς. Ένα σημαντικό που θέλω να πω, όλα τα τζάκια δεν είναι ενεργειακά. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πουλούνται τζάκια στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, παντού. Γιατί είναι ένα μέσο θέρμανσης φτηνό που ο καταναλωτής. Και πώς το ξεχωρίζει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέχει είναι να φέρει τις πιστοποιήσεις στο κάθε τζάκι. Mm-hmm. Εδώ εγώ έχω φέρει μια πιστοποίηση ενός δικού μας τζακιού, το οποίο δείχνει και τα καπναέρια, τα οποία είναι 0,1 ρήπου στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό εξαιρείται από το μέτρο του δακτυλίου που λένε. Και οι καταναλώσεις, βλέπουμε εδώ, φτάνουμε 76,50%. Ωραία. Και με το ξύλο. Άρα λοιπόν, είναι μια συμφέρουσα λύση. Πρέπει λοιπόν να προσέχει. Δεν είναι όλα να τα είναι τζάκια. Πιστοποιημένο το τζάκι, μην αγοράζει τζάκι από τη λαϊκή. Να μην πάει να πάρει από το σούπερ μάρκετ ή από οπουδήποτε. Κύριε Φράγκο, συνεχίστε τις προσφορές, γιατί έχει μεγάλες ανάγκες ο κόσμος. Εμείς ξέρετε ότι είμαστε κύριε, κοντά σας. Κύριε Κυρτζή, θέλετε και εσείς τίποτα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως. Όχι, κύριε Φράγκο, δεν έχω άλλο χρόνο. Ελάτε, κύριε Κυρτζή. Μια κουβέντα, κύριε Κυρτζή, να κλείσουμε. Λοιπόν. Μετά από το τζάκι που το είχαμε στο σπίτι μας για να ομορφαίνει την ατμόσφαιρά μας, δεν είναι κατάντια σήμερα ο καταναλωτής να πηγαίνει να κουβαλάει ξύλα για να ζεσταθεί. Δηλαδή, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο για να ζεστάνουμε το σπίτι μας να κουβαλάμε τζάκι. Αν δεν έχουν λεφτά, κύριε Κυρτζή, τι να κάνει ο κόσμος. Άμα δεν έχει λεφτά, όλος τι να κάνει. Και βέβαια, επειδή δεν έχει. Πρέπει να ψάξει να βρει τρόπους. Συμφωνώ ότι δεν έχει λεφτά, αλλά πού φτάσαμε. Φτάσαμε να χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο για να γίνουμε. Να κουβαλάμε ξύλα. Δεν έχουμε πάει πίσω στο 40. Καλημέρα σας, κύριε Κυρτζή, δεν έχουμε άλλο χρόνο και σε εσά. Σας ευχαριστούμε που σας ευχαριστώ.